Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε για την κύρωση δύο συμφωνιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον αμοιβαίο εφοδιασμό καυσίμων και για πολεμικό ναυτικό και για πολεμική αεροπορία αντίστοιχα. Κύριοι συνάδελφοι, είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε μια επισήμανση. Με βάση την μέχρι σήμερα πρακτική και εμπειρία, τέτοιου είδους συμφωνίες στρατιωτικές με ΝΑΤΟ κλπ. Δεν συνηθίζεται να έρχονται στη Βουλή για κύρωση. Είναι τουλάχιστον περίεργο ότι ειδικά για αυτές τις δύο συμφωνίες, για κάποιο λόγο θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 36, παράγραφος 2 του Συντάγματος. Και έτσι, ειδικά για αυτές, απαιτείται νομοθετική κύρωση, αφού, όπως ρητά αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, θεωρούνται ως διεθνείς συμφωνίες για το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα. Εν τέλει δεν πρόκειται για τυπικές συμβάσεις συμμαχικής αμυντικής συνεργασίας? Είναι εμπορικές συμφωνίες της χώρας μας με τις ΗΠΑ, τις οποίες απλώς συνάπτει το ΙΠΕΘΑ? Και οι δύο συμφωνίες ακολουθούν την τυπική φόρμα των αντίστοιχων συμφωνιών που συνάπτουν οι ΗΠΑ με τους συμμάχους τους. Το ουσιαστικό αντικείμενό τους είναι η δημιουργία ενός δικτύου στρατιωτικής διαχείρισης των ΗΠΑ, είτε για την άμεση από αυτές, είτε χρήση προς όφελος της κυριαρχίας τους με την συμμετοχή των τρίτων χωρών. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες προβλέπουν τη δυνατότητα για τον ανεφοδιασμό πολεμικών αεροσκαφών, υπτάμενων μέσων και πλοίων, χωρίς να απαιτείται άμεση καταβολή ή προπληρωμή της αξίας των καυσίμων. Ο εφοδιασμός αυτός, μάλιστα, θα αφορά και σε όλες τις χώρες που έχουν συνάψει αντίστοιχη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ακόμα, προβλέπεται η δυνατότητα ποσοτικού διακανονισμού χορηγηθέντων καυσίμων, καθώς και η δυνατότητα εφοδιασμού μέσω της Ελλάδας και σκαφών μη κυριότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και έχει και αυτό τη σημασία τους, κύριοι συνάδελφοι. Πρόκειται για συμφωνίες φασών. Έχουν το ίδιο περιεχόμενο με όσες αντίστοιχες συνάπτουν οι ΗΠΑ με πλήθος συμμαχικών τους χωρών. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι για τέτοιες συμφωνίες καρμπών μόνο εικονικά μπορεί να γίνεται λόγος για διαπραγμάτευση. Οι ταυτόσιμες προβλέψεις σε δεκάδες συμβάσεις των ΗΠΑ με συμμαχικά τους κράτη δεν αφήνει περιθώρια για επίκληση οποιασδήποτε δίθεν επιτυχίας που δίθεν αποτέλεσε αντικείμενο οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης. Εξάλλου, η διατύπωση των συμφωνιών για δίθεν αμοιβαίο εφοδιασμό είναι προφανώς εικονική και παραπλανητική. Η εκτέλεση των συμβάσεων θα αφορά στην ουσία την υποχρέωση προμήθειας καυσίμων από εμάς προς τις ΗΠΑ αλλά και τους συμμάχους τους και συγκριτικά ελάχιστες μέχρι μηδαμινές προμήθειες προς τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια προσπάθεια κατά τη διαδικασία της Επιτροπής να αναδειχθεί κάποια ωφέλεια των συμφωνιών αυτών για τη χώρα μας μέσω της αμοιβαιότητας που τις διέπει. Καταρχήν, είναι βέβαιο ότι όλα τα μέχρι σήμερα στοιχεία αφορούν, όπως άλλωστε και υπόθηκε, περιστασιακές άτυπες διευκολύνσεις ανεφοδιασμού. Δεν μπορεί λοιπόν να συγκρίνονται με τον πλαίσιο υποχρεώσεων που διαμορφώνουν οι συγκεκριμένες συμφωνίες. Ακόμα και με αυτά τα στοιχεία όμως, θα αναφέρω ότι για την αεροπορία, παραδείγματος χάρη για το 2018, προκύπτει ότι προμηθεύσαμε 62 φορές περισσότερα καύσιμα από όσα προμηθευτήκαμε. Εδώ θα κάνω και μια άλλη παρένθεση. Ακούσαμε ότι οι συμφωνίες θα είναι χρήσιμες για τη χώρα μας επειδή δεν διαθέτουμε συγκεκριμένο τύπο καυσίμων για ελικόπτερα και αεροσκάφη και έτσι τα προμηθευόμαστε από τις ΗΠΑ. Το ερώτημα είναι αυτονόητο. Πότε επιτέλους θα μπορέσουν να έχουμε αυτά τα καύσιμα χωρίς μεσολάβηση από τις ΗΠΑ? Ξέρετε, εδώ τίθεται το θεμελιώδη ζήτημα της αυτονομίας. Εάν για κάποιους λόγους, σε κάποια δεδομένη συγκυρία, οι ΗΠΑ, έστω και πρόσκαιρα, κλείσουν αυτή τη στρόφιγγα, είναι δυνατόν να χρηστεύονται ακόμα και τα πλέον σύγχρονα οπλικά μας συστήματα. Από την πραγματικότητα λοιπόν προκύπτει ότι είναι και προσχηματικό το περιεχόμενο των αιτιολογικών εκθέσεων ως προς την ωφέλεια και την αμοιβαιότητα. Γράφουν λοιπόν ότι οι συμφωνίες κρίνονται εποφελείς για τη χώρα μας γιατί συμβάλλουν θετικά στον εφοδιασμό της πολεμικής μας αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού. Αλήθεια. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε κάποια παραδείγματα προοπτικής εκτέλεσης αυτών των συμφωνιών για προμήθειες καυσίμων σε ελληνικά πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και υπτάμενα μέσα. Η αναφορά μεμονωμένων περιστατικών όπως ο ανεφοδιασμός λόγου χάριν ελληνικού ελικοπτέρου στη Σούδα δεν μπορεί να συσκοτήσει τη συνολική πραγματική εικόνα. Σε ποιες αποστολές, προφανώς εκτός Ελλάδας, μπορεί να είναι χρήσιμη για μας η εφαρμογή αυτών των συμβάσεων? Εν τέλει, μιλάμε μόνο για δράσεις μακριά από την επικράτειά μας, δηλαδή για περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την ελληνική εθνική άμυνα και την εθνική αποστολή. Στο σημείο αυτό υπάρχει και μια κρίσιμη διάσταση, κύριοι συνάδελφοι. Ελληνικά πολεμικά πλοία
ή αεροσκάφη συμμετείχαν στο παρελθόν και ίσως να συμμετάσχουν και στο μέλλον σε ανατολικές ασκήσεις και επιχειρήσεις μακριά από τη χώρα μας. Η απουσία τους όμως αναπόφευκτα αποδυναμώνει την αμυντική μας διάταξη και μειώνει τη συνολική αμυντική μας ικανότητα. Εν πάση περιπτώσει, ας επανέλθω στις συμφωνίες. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται και πάλι για δύο ιδιαίτερα ετεροβαρείς συμφωνίες με τις οποίες καλύπτονται οι ανάγκες ανεφοδιασμού του πολεμικού ναυτικού και αεροπορίας των ΗΠΑ αλλά και των συμμάχων τους στη χώρα μας. Και μάλιστα στη σημερινή συγκυρία, που η ένταση στην ευρύτερη περιοχή μας αυξάνει επικίνδυνα. Με την υπογραφή τους, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε ανεφοδιασμό και μάλιστα όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε συμμάχους τους που έχουν συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες με αυτές. Συμμάχους των ΗΠΑ που μετέχουν σε συγκρούσεις, όπως ενδεικτικά θα αναφέρω, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κύριε συνάδελφοι, οι γονατισμένοι από τα μνημόνια Ελλάδα, καταδικασμένοι από αυτά και στην υποχρηματοδότηση των ενόπλων των δυνάμεων, θα υποχρεούνται πλέον να παρέχει και τέτοιου είδους διευκολύνσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δορυφόρους τους. Τονίζω ιδιαίτερα την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, γιατί εδώ έχουμε ένα ακόμα παράδοξο. Οι μνημονιακές πολιτικές αποτελούν τη θηλιά που πνίγει την ήδη καχεκτική οικονομία της χώρας μας. Και είναι βεβαίως γνωστό ότι για την μνημονιακή πορεία της Ελλάδας φέρνουν σοβαρή ευθύνη τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όσο και η Γερμανία μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κι όμως, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει για την μνημονιακή Ελλάδα, οι ίδιες αυτές χώρες προσφέρουν σανίδα σωτηρίας για την τουρκική λίρα και γενικότερα για την οικονομία της Τουρκίας. Και τονίζω, σήμερα που η Τουρκία κλιμακώνει την πολιτική της εναντίον της χώρας μας και στρέφεται ευθέως εναντίον της εθνικής μας κυριαρχίας. Η σημερινή ιστορική συγκυρία αποδεικνύει ότι δυστυχώς η ελληνική πολιτική συμμαχιών δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα απέναντι στην κλιμακούμενη πολιτική του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια επιθετική πολιτική που στρέφεται ευθέως εναντίον κυριαρχικών δικαιωμάτων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Με βάση όλα αυτά, και πέρα από όσα ήδη αναφέραμε και ισχύουν για την ίδια τη φύση και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων συμφωνιών, θεωρούμε ότι είναι εθνικά επιβεβλημένη η καταψήφιση των συγκεκριμένων συμφωνιών. Γι' αυτό και το κόμμα μας, το ΜΕΡΑ25, θα καταψηφίσει τις συμφωνίες αυτές τόσο επί της αρχής όσο και στα άρθρα. Η αρνητική μας στάση ενισχύει ουσιαστικά την διαπραγματευτική τακτική μιας ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις ΗΠΑ, στο βαθμό που θα είχε πράγματι την πρόθεση να επιτύχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη για τη χώρα μας. Και κάτι τελευταίο, κύριοι συνάδελφοι, το οποίο είπα και στην Επιτροπή. Εμείς τουλάχιστον από τη μεριά μας, πέρα από τα υπόλοιπα, δεν θεωρούμε ότι μπορεί να αποβεί επωφελής για τα εθνικά μας συμφέροντα η πολιτική του πάντα πρόθυμου και δεδομένου συμμάχου. Η πολιτική αυτή υλοποιείται και με τις συμφωνίες που συζητάμε σήμερα. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, θα ευχόμασταν πραγματικά οι αφελείς και ατελέσφορες τακτικές της δεδομένης συμμάχου να μην έχουν ήδη προκαλέσει ανίκεστο βλάβη στη διεθνή προοπτική της χώρας μας και στην πραγματική προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.